Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είδαμε να υλοποιείτε ένα ακόμη μεγάλο έργο στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, ένα καινούριο δημαρχείο. Ήσασταν εκεί κι εσείς, ήταν και ο Υπουργός Εσωτερικών. Με ενέργειες και της Περιφέρειας Θεσσαλίας έγινε και αυτό το έργο. Εγώ θέλω να πω ότι αφενός αποτελεί ένα ειδοποιώ διαφορά, ένα διαφορετικό σημείο αναφοράς στο γεγονός ότι ο πρώτος στη τάξη υπουργός ήταν σήμερα σε μια περιφερειακή τοπική μονάδα της Μαγνησίας στο Δήμο Νοτιού Πηλίου. Δεν είναι αυτονόητο αυτό, δεν έχουμε συνηθίσει σε τέτοια γεγονότα. Ο κ. Ζουβορίδης λοιπόν μας τίμησε με την παρουσία του, με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Νομίζω πως η σημερινή παρουσία πολλών προσώπων, η εκπροσώπηση από δύο υπουργούς του νομού Μαγνησίας, από αξιόλογους βουλευτές, από πρώην δημάρχους, από την αντιπολίτευση και από τον πρώην αντιπρόεδρο της Βουλής και Υπουργό Υγείας, τον κ. Σούρλα, όλα αυτά επιβεβαιώνουν το ότι μπροστά στα έργα και στην εξέλιξη η συνέργεια είναι το βασικό προαπαιτούμενο. Σήμερα λοιπόν εγκαινιάστηκε ένα καινούριο δημαρχείο και αυτό που ευχήθηκα ήταν και είναι οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται μέσα σε αυτό το καινούριο κτίριο να είναι ό,τι καλύτερο για τον τόπο. Εμείς ως Περιφέρεια, σε συνεργασία με το Δήμο Νοτίου Πηλίου, έχουμε ενδεικτικά δημιουργήσει νέες υποδομές. Έχουμε υποβάλει και έχει ενταχθεί και μάλιστα έχουμε και ανάδοχο για το λιμάνι του Πλατανιά, το αλλιευτικό καταφύγιο του Πλατανιά, με πάρα πολλά προβλήματα, με πάρα πολλούς ανασταλτικούς παράγοντες από συγκεκριμένους ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, το έργο έχει ανάδοχο, έχει υπογραφεί σύμβαση. Είμαστε στο τελικό στάδιο προκειμένου μετά το πέρας του καλοκαιριού να ολοκληρωθεί ένα έργο, να ξεκινήσει μάλλον η ολοκλήρωση ενός έργου 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι το πρώτο έργο που εντάχθηκε σε όλη την Ελλάδα στο πρόγραμμα του Τμήματος Αλλίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όταν ήταν υπουργός ο κ. Βορίδης. Καθόλου τυχαίο και αυτό. Δημοπρατούμε αυτή τη στιγμή τον βιολογικό των Καλών Νερών. Δεν νοείται ένα χωριό, ένα τουριστικό προορισμό όπω είναι τα Καλά Νερά, που υπερτριπλασιάζει τον πληθυσμό του το καλοκαίρι, να μην έχει βιολογικό. Αδιανόητο. Άλλο ένα έργο 7,5 εκατομμύριων ευρώ εντεταγμένο στο ΠΕΠ Θεσσαλίας. Έχουμε εξασφαλίσει 2 εκατομμύρια ευρώ για τη συντήρηση της οδοπίας, του επαρχιακού δικτύου. Ο Δήμαρχος έχει υποβάλει στο Τρίτης και έχει εντάξει 9 εκατομμύρια ευρώ αγροτική οδοπία. Έχουμε δημιουργήσει καινούριο σχολείο στα Καλά Νερά. Έχουμε σύμβαση για την κατασκευή γηπέδου στην Γατζέα. Έχουμε 1,8 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία τεχνικών έργων, είναι εργολαβία η οποία ήδη υλοποιείται στο Δήμο Νοτιού Πηλίου. Έχουμε ενεργειακές αναβαθμίσεις 3 σχολείων στην περιοχή της Αργαλαστής. Όλα αυτά που ενδεικτικά αναφέρω σηματοδοτούν και ρίσματα και φαλτήρια για την εξέλιξη ενός τόπου. Και ξεκινάω από το Δήμο Νοτιού Πηλίου γιατί σήμερα βρεθήκαμε εκεί. Οπότε ανάλογα έργα γίνονται και στους υπόλοιπους 7 Δήμους. Και όλα αυτά θρηστικά δημιουργούν ένα νέο δεδομένο εξέλιξης στο νομό Μαγνησίας. Εγώ το λέω και το ξαναλέω ότι δεν είχαν δημιουργηθεί ποτέ όλες αυτές οι υποδομές. Έργα βαλτωμένα πάρα πολλά χρόνια. Έχουν εξεσκαλώσει, έχουν ενταχθεί, έχουν χρηματοδοτηθεί. Και με πρώτο τον Περιφερειάρχη, ο οποίος ήθελε η Μαγνησία να πάρει μια διαφορετική μορφή, πραγματικά το πετύχαμε μέσα από την απόλυτη συνεργασία με τους δημάρχους και με την κεντρική διοίκηση και μπορέσαμε τελικά και μπορούμε και εξακολουθούμε, γιατί έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε, να υλοποιούμε πράγματα. Εχθές ο Περιφερειάρχης, μιας και ξεκινήσαμε να μιλάμε για έργα, υπέγραψε και νέες συμβάσεις έργων για τη Μαγνησία. Αυτά ποιες περιοχές αφορούν? Το ένα το έργο αφορά προϋπολογισμό 300.000 ευρώ και είναι η κατασκευή πεζοδρομίων στη Σκόπελο, στην περιοχή της χώρας, στη Σκοπέλου, στο Έλιος και στο Λουτράκι. Είναι μια εργολαβία η οποία θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο για να μην παρεμποδίσουμε την εξέλιξη της τουριστικής περίοδου. Αντίστοιχο έργο υλοποιείται ήδη, κατά τα 2/3 έχει υλοποιηθεί στην Σκιάθο. Πέρυσι ολοκληρώσαμε κατασκευή πεζοδρομίων σε μήκος 6,5 χιλιόμετρων στη Σκιάθο και φέτος ξεκίνησε η ολοκλήρωση της πεζοδρόμησης στα άλλα 6 χιλιόμετρα όλου του επαρχιακού δικτύου. Έχουν υλοποιηθεί περίπου 4 χιλιόμετρα και απομένουν άλλα 2 τα οποία θα τα κάνουμε το Σεπτέμβριο για να μην πάλι έχουμε προβλήματα με την μετακίνηση αυτοκινήτων, ανθρώπων, τουριστών. Τώρα είναι σε έξαρση τουριστική περίοδος και δεν θέλουμε να δημιουργούμε θέματα. Έχουμε μια συμπληρωματική σύμβαση που υπογράφηκε χθες πάλι για τη Σκόπελο, είναι αντικατάσταση δικτύων ίδρυυσης στο Στάφυλλο. Παράλληλα, υπογράψαμε ένα έργο 74.000 ευρώ που αφορά την κατασκευή ενός στοιχείου αντιστήριξης στο κέντρο της Αργαλαστής και πεζοδρόμηση στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού, του Μητροπολιτικού Ναού των Αγίων Αποστόλων που βρισκόμασταν σήμερα. Έχουμε ακόμα μια συμπληρωματική
πραγματική σύμβαση για το ΣΕΡΝ, όπου εκεί φτιάξαμε την κατασκευή της στέγης της τάξης των 60.000 ευρώ και χθες έγινε μια συμπληρωματική 25.000 ευρώ και μια προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου, με τον Δήμαρχο τον κύριο Κουτσάφτη, 5,5 εκατομμύριων ευρώ που αφορά αγροτική οδοπία. Στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου είναι 2,5 χιλιόμετρα στην τοπική κοινότητα Ζαγοράς, στην Δημοτική Ενότητα Ζαγοράς και περίπου 3 χιλιόμετρα στην Δημοτική Ενότητα Μουρεσίου. Οι σποράδες, κυρία Κολυνδρίνη, είναι θωρακισμένες με αντιπλημμυρικά έργα. Ναι, στο πρώτο από τα τρία νησιά στη Σκιάθο έχουμε υλοποιήσει έργο αντιπλημμυρικό της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στις Κουκουναριές, στον Τρούλο, στην Αγία Παρασκευή και έπεται η περιοχή των Αχλαδιών. Και παράλληλα ολοκληρώσαμε μελέτη 3 εκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να εξασφαλιστεί και χρηματοδότηση και να δημοπρατηθεί και η δεύτερη φάση πέρα από τον καθαρισμό των ρεμάτων. Μετά την καταστροφή στη Σκόπελο της 21ης Σεπτεμβρίου του 2015, ολοκληρώσαμε έργα υποδομής που περιλάμβαναν και αντιπλημμυρική προστασία τόσο στον Αγνώντα όσο και στη χώρα της Σκοπέλου, με αντίστοιχους καθαρισμούς ρεμάτων. Η αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών δεν τελειώνει ποτέ, είναι ένα δυναμικό έργο. Ωστόσο, έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά έργα σε σχέση με και όλα τα οδικά έργα περιλαμβάνουν και απορροή ομβρίων και γεωλογικές μελέτες, προκειμένου τα νέα έργα που δημιουργούνται να συνάδουν και με τις κλιματικές αλλαγές που έχουν αυτές τις επιπτώσεις που βλέπουμε κάθε φορά. Γι' αυτό ο δόλος του Χαίου δεν ήταν ότι φέτος, παρότι δέχτηκαν τα νησιά και Δύη Σκιάθος πάρα πολύ νερό και κάθε χρονιά είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και σπίτια να πλημμυρίζουν, φέτος δεν υπήρξε κανένα θέμα. Για να κλείσουμε με τα έργα. Τα έργα αποκατάστασης από τις ζημιές του Ιαννού σε περιοχές όπως του Δήμου Αλμυρού που σημειώθηκαν έτσι πιο έντονα και του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου έχουν ολοκληρωθεί. Στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου η μεγάλη καταστροφή ήταν 26 Φεβρουαρίου του 2018. Εκεί υλοποιούνται έργα 25 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν γίνει περίπου το 90% των έργων. Εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη κυρίως οδοστροσίες, δηλαδή έχουν γίνει τα δύσκολα των έργων. Έχουν γίνει τυχεία αντιστήριξης, πασαλουδιατρήσεις, μεγάλα τυχεία σε ύψος 10 μέτρων που δεν κουνιέται ούτε φύλλο όταν πέφτει νερό, στο Ξουρίκτη, στην είσοδο της Αγοράς, γκρεμίστηκε και καθαρέθηκε όλη η γέφυρα και έγινε από την αρχή στην Τζαγκαράδα, στην Μακριράχη. Τώρα βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της οδοστροσίας, που είναι το νοικοκύρεμα, να το πούμε έτσι, αφού έχει γίνει η αντιστήριξη των δρόμων. Γίνονται κάθετοι δρόμοι τόσο προς το χορευτό που είναι 1,8 εκατομμύρια ευρώ, όσο και όλοι κάθετοι δρόμοι προς τις παραλίες που είναι 3 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, μέσα στον Αύγουστο καταλαβαίνετε ότι θα αναστείλουμε τις εργασίες για να μην παρεμποδίζουμε πάλι την κυκλοφορία. Προσπαθούμε να μην κλείνουμε δρόμους, να έχουμε τουλάχιστον το ένα ρεύμα ανοιχτό. Ξέρετε, εκεί πρέπει να συγκεράσεις τη μεταφορά των μήλων, των κάστανων, το χειμώνο, το βαρύ και την τουριστική περίοδο. Άρα, προσπαθείς εμβόλυμα να μπεις να κάνεις εργασίες χωρίς να παρεμποδίσεις καμία από αυτές τις δραστηριότητες. Και παράλληλα, καθαρισμό ρεμάτων. Πάμε στον Αλμυρό. Στον Αλμυρό βρισκόμαστε. Αφενός, αυτή τη στιγμή υλοποιήθηκε η γέφυρα στο Αηδίνι και οι δύο γέφυρες και στην περιοχή της εισόδου του Αηδίνιου και μετά στο Χολόρεμα. Παραδόθηκαν. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη κατασκευαστικές εργασίες αντιστήριξης της βασικής γέφυρας μέσα στην πόλη του Αλμυρού, στο Ξηριά. Εκεί γίνεται στήριξη των μπασάλων, διάνυξη του ρέματος. Έχουμε 1 εκατομμύριο ευρώ για καθαρισμούς ρεμάτων που βρίσκονται ήδη σε υλοποίηση, δηλαδή έγινε κοντά στον Πλάτανο, τώρα βρισκόμαστε σε παράπλευρους ποταμούς του Ξηριά. Παράλληλα έχουμε σε προσυμβατικό έλεγχο τους δύο κυκλικούς κόμβους στην είσοδο του Αλμυρού και στην Ευξηνούπολη και έχουμε και συντήρηση της οδοπίας σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε αντίστοιχα επαρχιακά δίκτυα του Δήμου Αλμυρού. Μάλιστα, τώρα σήμερα εκδηλώθηκε και συγγνώμη, και 1,8 εκατομμύρια ευρώ έχουμε το έργο Μαυρόλοφο Πέρδικα Αργυλοχώρη. Από τον Ιαννό που καταστράφηκαν οι δρόμοι εκεί. Τώρα σήμερα είχαμε μια φωτιά εκδηλώθηκε στο Ξηριά, το Δήμο Αλμυρού και σύμφωνα με πληροφορίες στην ένταση συνέβαλαν τα σκουπίδια και τα φερτά υλικά που ήταν μέσα στο ποτάμι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, η ευθύνη σε αυτές τις περιπτώσεις ποιον βαραίνει, το Δήμο, την περιφέρεια, τους δημότες, όλους μαζί? Η ευθύνη για μια πυρκαγιά αφενός βαραίνει αυτόν που την προκάλεσε. Ξεκινάμε από εκεί, γιατί από όσο μίλησα και με την αστυνομία και με την πυροσβεστική, η πηγή ήταν συγκολητικές εργασίες που γινόταν στην Παθέ, στη γέφυρα της Παθέ. Ξεκινάμε από εκεί.
Οφείλουμε όταν κάνουμε εργασίες μέσα σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών να λαμβάνουμε και όλα τα προαπαιτούμενα για να προστατεύσουμε την περιοχή. Από εκεί και πέρα, οι φυρτές ύλες δεν είναι έφλεκτες. Δεν είναι η λάσπη και το χώμα έφλεκτο, είναι οι ξηρές ύλες. Και αυτή την εποχή δεν μπορούμε να μιλάμε για ξηρά ύλη μέσα σε ποτάμια, όταν πριν από λίγες μέρες είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και τα ποτάμια έχουν νερό. Άρα είναι οξύμορο να το λέμε. Δεν υπήρξε έφλεκτο υλικό μέσα στο ποτάμι. Μέσα στο ποτάμι υπάρχει υγρασία, υπάρχει και νερό, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα σας θυμίζω ότι κάναμε συντονιστικό για τις πλημμύρες. Είναι λασπόδης η περιοχή. Το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν σκουπίδια είναι ευθύνη αυτών που τα πετάνε μέσα. Όσο και φαράσεις να έχεις από πίσω από αυτών που τα πετάνε και να τα μαζεύεις, πάντα όταν η ανευθυνότητα φτάνει στο σημείο να ρίξεις τα απορρίμματά σου μέσα σε ένα ρέμα, πάντα θα δημιουργεί προβλήματα, όχι σε σχέση με πυρκαγιές τόσο, όσο σε σχέση με το φράξιμο των νερών απορροής όταν χρειάζεται και την εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων. Θα σας πω όμως πως στο συγκεκριμένο κομμάτι που μιλάμε, από την Παθέ μέχρι και εκεί που γίνονται εργασίες, είναι πεντακάθαρο το ποτάμι, γιατί έχει καθαριστεί και γιατί γίνονται ήδη εργασίες όπως σας προείπα. Οπότε δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Μάλιστα, τώρα δεκάδες είναι καταγγελίες και για τα μη καθαρισμένα οικόπεδα, τόσο εντός της πόλης του Βόλου, όσο και εκτός υπάρχουν, λένε οι πολίτες. Πολλά οικόπεδα καθάριστα. Υπάρχει συνεργασία περιφέρειας με το Δήμο και την πυροσβεστική. Εκεί είναι πολύ συγκεκριμένη η διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί. Δεν έχει να κάνει με τη συνεργασία μεταξύ των Δήμων που έτσι κι αλλιώς υπάρχει και της πυροσβεστικής, αλλά σε σχέση με τα οικόπεδα, τις εγκαταλειμμένες οικίες, θα πρέπει να γίνει καταγγελία προς το Δήμο. Ο Δήμος, η Αντιδημαρχία Καθαρισμού, θα πρέπει να στείλει στον ιδιοκτήτη ένα έγγραφο. Εντός 40 ημερών, αν δεν φροντίσει ο ίδιος για τον καθαρισμό του οικοπαίδου του ή της οικίας του, τότε παρεμβαίνει ο Δήμος, όπως προβλέπει ο νόμος, και στη συνέχεια στέλνεται το τιμολόγιο στον ιδιοκτήτη που πληρώνει τα έξοδα για τον καθαρισμό. Είναι πολύ συγκεκριμένος ο νόμος σε σχέση με αυτό. Έτσι, η προσωπική ευθύνη που πρέπει να παίρνουμε και οι πολίτες εκτός από το να διαμαρτυρόμαστε μόνο. Σωστά, σωστά. Και όλο το άλλο το κομμάτι έχει τη διαδικασία που σας λέω προκειμένου να καθαρίζονται. Όπως ας πούμε όταν υπάρχουν μεγάλα δέντρα τα οποία παρεμποδίζουν στο υπαρχιακό δίκτυο που είναι δική μας αρμοδιότητα στη διέλευση των οχημάτων, κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Στέλνουμε έγγραφο στον ιδιοκτήτη και αν δεν τα κόψει, μπαίνουμε, τα κόβουμε εμείς κανονικά και του στέλνουμε μετά το τιμολόγιο προκειμένου να του πληρώσει. Μάλιστα, διανύουμε ήδη τον πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού. Διαθέτει η Περιφερειακή Ενότητα κλιματιζόμενη αίθουσα για τους πολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα κλιματισμού? Είναι σήμερα Παρασκευή, από την Τετάρτη είχαμε βγάλει και σχετική ανακοίνωση. Υπάρχει κλιματιζόμενη αίθουσα με παροχή αναψυκτικών νερού κτλ. Από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα, για όσο κρατάει ο καύσωνας, δηλαδή μέχρι και σήμερα, γιατί από σήμερα και μετά έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Και επίσης έχει δοθεί και σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να αποφεύγουν οι ευπαθείς ομάδες να μετακινούνται τις ώρες που έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας. Αλλά το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να διαθέτουμε κλιματιζόμενες αίθουσες που απευχόμαστε να τις θελήσει οποιοδήποτε που δεν έχει στέγη να πάει, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και την ασφαλή παραμονή του σε έναν χώρο ο οποίος του παρέχει και μια ποιότητα. Τώρα, ως περιφέρεια, σας προβληματίζει η αύξηση των κρουσμάτων στη Μαγνησία. 135 έδωσε χθες ο ΕΟΔΗ. Υπάρχει συνεργασία με την περιφέρεια? Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα αντιμετώπισης κάποιου πιθανού νέου κύματος κορονοϊού ή έχει μπει αυτό στο πρόγραμμά σας αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε υποκείμενοι του Υπουργείου Υγείας. Δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε ή να βγάλουμε εμείς κυβερνητικές υπουργικές αποφάσεις. Αυτά τα και στο κύμα, όταν είχαμε την έξαρση του κορονοϊού, εμείς ακολουθούσαμε και συνεργαζόμασταν στις γενικές αρχές, τις οποίες έβγαζε η Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη. Αντίστοιχα γίνεται και τώρα. Δεν μπορούμε εμείς από μόνοι μας και ως Περιφερειακή Ενότητα, ως Περιφέρεια Θεσσαλίας, να ακολουθήσουμε κάτι διαφορετικό. Έχει να κάνει με εντολές και υπαγορεύσεις από το Υπουργείο Υγείας. Τα μέτρα έχουν αρθεί. Η χρήση μάσκας δεν είναι υποχρεωτική. Αυτό συνεπάγεται, όπως αποδεικνύεται, την πράγμαση και την αντίστοιχη αύξηση των κρουσμάτων, παρότι ο κορονοϊός είναι εδώ. Το γεγονός ότι δεν αυτοπροστατευόμαστε, γιατί αυτή η άρση των μέτρων και ψυχολογικά μας έφερε σε ένα διαφορετικό τρόπο συμπεριφοράς. Ο εγκλεισμός δημιούργησε την ανάγκη να βγούμε έξω, να συνυπάρξουμε με φίλους, να πάμε σε χώρους εκδηλώσεων. Σε εκδηλώσεις που πηγαίνουμε αυτές τις μέρες που είναι μαζικές και αθρώες, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Νομίζω ότι πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι 20 χρόνια εκλεγμένη, δεν έχω ξαναδεί τόσο κόσμο. Αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, στις ομιγύρεις που γίνονται, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, είναι εκατοντάδες ανθρώπων. Όλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των κρουσμάτων, τη στιγμή που πραγματικά ο κορονοϊός είναι ανάμεσά μας και μάλιστα σύμφωνα με τους ειδικούς και μεταλλαγμένους, που σημαίνει ότι δεν μας προστατεύουν και τα μέχρι τώρα εμβόλια. Ωστόσο, ξαναλέω ότι εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνιστούμε στους πολίτες να αυτοπροστατεύονται, αλλά δεν έχουμε τον ρόλο τον κατασταλτικό προκειμένου να εφαρμόζουμε εμείς δικά μας μέτρα.
Έτσι έχει πραγματικά ο κόσμος ανάγκη και για εξωστρέφεια και για κοινωνική επαφή, πολύ μεγάλη ανάγκη. Να προσέχουμε, όπως είπατε και εσείς, αυτό για να μειώνουμε τις πιθανότητες κρουσμάτων και ενός νέου κύματος. Τώρα, κυρία Κολυνδρίνη, πριν σας αποδεσμεύσω, διότι καταλαβαίνω ότι είναι πολύτιμος ο χρόνος σας, έρχεστε πρώτη σε Σταυρού στο Νομό και είναι η δεύτερη θητεία σας στη θέση της Αντιπεριφερειάρχη. Τα σενάρια σας βάζουν στο reality διεκδίκησης μια θέση στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Όλοι αναρωτιούνται, θα το πω απλά, θα κατέβει για βουλευτή η Δωροθέα? Κοιτάξτε, δείτε. Τα υποθετικά σενάρια παραμένουν πάντα υποθετικά σενάρια. Όταν και εφόσον αποφασιστεί το οτιδήποτε, σε όποιο ψηφοδέλτιο και να είμαι, ξέρετε πως πρώτη από όλους και εφθαρσός και χωρίς να φοβάμαι, εκθέτω την άποψή μου στην Τωρία και ποτέ δεν φοβάμαι και δεν κρύβομαι. Αυτή τη στιγμή είμαι αντιπεριφερειάρχης της Μαγνησίας, εξακολουθώ να είμαι αντιπεριφερειάρχης της Μαγνησίας και δεν έχω κάτι άλλο να πω. Μάλιστα, κυρία Κολυνδρίνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.